Σε επιφυλακή έχει τεθεί το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματο και όλε οι δυνάμει τη πολιτική προστασία εξαιτία των ιδιαίτερων συνθήκων που αναμένεται να επικρατήσουν την Κυριακή και να ευνοήσουν την εκδήλωση και την επέκταση των πυρκαγιών, αλλά και λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιά που προβλέπεται σε πολλέ περιοχέ τη κεντρική και νότια Ελλάδα και σε νησιά του Αιγαίου. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματο σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η Κυριακή είναι η πρώτη πολύ δύσκολη ημέρα τη αντιπυρική περίοδου. Όπω έγινε γνωστό, αυξημένε θα είναι οι περιπολίε εν αέρια επιτήρηση, καθώ και οι περιπολίε από πυροσβεστικέ, αστυνομικέ και στρατιωτικέ δυνάμει. Ενώ στι περιοχέ αυξημένη επικίνδυνοτητα απαγορεύεται είσοδο σε εθνικού δρυμού και δάση. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιά που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία, για την Κυριακή προβλέπεται πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, κατηγορία κινδύνου 4, για τι εξή περιοχέ. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λέσβο, Ικαρία περιφέρεια Αττική συμπεριλαμβανομένη τη νήσου Κυθύρων, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα Βιωτία και Έβια, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Δυτική Ελλάδα Ηλία και Αχαία. Το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των συγκεκριμένων περιφερειακών ενωτήτων τίθεται σε μερική επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένε υπηρεσιακέ απαιτήσει. Ταυτόχρονα, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων πολιτική προστασία για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου τη προληπτική απαγόρευση τη κυκλοφορία οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικού δρυμού, δάση και ευπαθεί περιοχέ.